Διαδηλώνουμε σήμερα η Επιτροπή Ειρήνης Λέσβου μαζί με το Εργατικό Κέντρο και με την υποστήριξη των πολιτών και του λαού της Μυτιλήνης για να σταματήσει η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Πρόκειται για μια αδιανόητη σφαγή για την εποχή μας. Έχουν ήδη σκοτωθεί πάνω από 10.000 άνθρωποι, η πλειοψηφία είναι γυναίκες και παιδιά, άμαχη η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων. Βομβαρδίζονται νοσοκομεία, εκκλησίες, έχουν αποκλειστεί οι άνθρωποι μέσα στα συντρίμμια, δεν έχουν δυνατότητα βοήθειας, δεν έχουν καύσιμα, δεν έχουν φάρμακα, δεν έχουν νερό. Είναι μια κατάσταση τραγική. Η διαδήλωση δική μας σήμερα επί κοιτοφορία μας έχει το σκοπό να ευαισθητοποιήσει, είναι ένα επόμενο βήμα μετά την προηγούμενη κινητοποίηση που κάναμε, να ευαισθητοποιήσει τον μυτιλιναϊκό, τον λεσβιακό λαό. Δεν είναι η τελευταία φυσικά, θα ακολουθήσουν και άλλες πολύ μεγαλύτερες και πολύ πιο οργανωμένες, γιατί αυτή τη στιγμή προέχει να σταματήσει η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού, να σταματήσει η επέμβαση του Ισραήλ και ο βομβαρδισμός της Γάζας. Εμείς παλεύουμε σταθερά για ένα πρόβλημα που δεν δημιουργήθηκε τώρα, της κατοχής του Παλαιστινιακού εδάφους εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες από το Ισραήλ, με χιλιάδες νεκρούς, με χιλιάδες φυλακισμένους, με εκατομμύρια εκτοπισμένους. Επομένως παλεύουμε εδώ και χρόνια για την ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους στα εδάφη του 67 με την πρωτεύουσα, την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Μόνο η δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ θα δώσει μια τελική λύση στο πρόβλημα, γιατί αυτή τη στιγμή η κατοχή συνεχίζεται και οι αιματοχυσίες θα συνεχίζονται με κίνδυνο ανάφλεξης όλης της περιοχής. Το δεύτερο που καταγγέλουμε είναι η συμμετοχή δυστυχώς και της χώρας μας σε αυτή τη σφαγή με την αποστολή καραβιών στα πλαίσια του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή των Αμερικανών, με τη συμμετοχή, με την διευκόλυνση που δίνει από τη Σούδα και την Ελευσίνα στους Μακελάριδες. Και επομένως πρέπει να σταματήσει κάθε συμμετοχή της Ελλάδας, της χώρας μας, σε αυτή τη δολοφονία, την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Άμεσα λοιπόν καλούμε όλο το λεσβιακό λαό να είναι σε εγρήγορση για να εκφράσουμε και με άλλες κινητοποιήσεις στο μέλλον την αντίθεσή μας σε αυτό που γίνεται και να σταματήσουν άμεσα οι αιματοχυσίες. Είμαστε σήμερα εδώ πέρα, συμπαραστηκόμαστε στην Επιτροπή Ειρήνης Λέσβου για τη συγκέντρωση την οποία πραγματοποιεί. Θα ακολουθήσει τώρα και πορεία μέσα στην αγορά. Απαιτούμε και εμείς, όπως χιλιάδες λαούς και στη χώρα μας αλλά και παγκόσμια, σε δεκάδες μεγάλες πόλεις, να σταματήσει το έγκλημα αυτό το οποίο διαπράττει το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ στο Παλαιστινιακό λαό. Απαιτούμε να σταματήσει κάθε βοήθεια οικονομική και στρατιωτική στήριξη και της χώρας μας αλλά και των άλλων χωρών να βοηθούν που βοηθάνε το Ισραήλ. Οι νεκροί, οι Παλαιστίνοι, ανέρχονται πλέον πάνω από τους 8.000. Απαιτούμε ένα Παλαιστινιακό κράτος ελεύθερο.